Τέσσερις πυροβολισμοί ακούγονται μεσημέρι Τετάρτη στην Πατησιόν. Ο αστυνομικός έχει ήδη χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο πυροβολώντας τον αέρα. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, το περιπολικό είναι εγκλωβισμένο στην κίνηση. Ο δρόμος είναι κατάμεστος από πολίτες και οχήματα. Ο οδηγός κρατάει με το ένα χέρι το τιμόνι, με το άλλο χέρι το υπηρεσιακό του όπλο. Πραγματοποιεί ελιγμούς ώστε να απεγκλωβιστεί. Στη γωνία της βιβλιοδιανομής, εκεί που υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες καθημερινά για να πάρουν τα βιβλία τους, έβγαλε αστυνομικός έξω από το παράθυρο όπλο και άρχισε να πυροβολεί τρεις φορές. Μάλιστα, εμείς νομίζουμε ότι ήταν ακρού του λάμψης. Γιατί αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι όντως είναι πυροβολισμός. Οι άλλοι δύο συνάδελφοι πρόλαβαν και κατέβηκαν από το περιπολικό μόλις δεχθήκαμε την πρώτη πέτρα. Ήμουν στη θέση του οδηγού, κατέβασα το παράθυρο και φώναζα να με αφήσουν να φύγω. Έβγαλα το όπλο και πυροβόλησα χωρίς να κατέβω από το περιπολικό. Για τους αστυνομικούς έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία γιατί δεν υπάκουσαν στις εντολές του κέντρου της άμεσης δράσης και πέρασαν έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Η εντολή ήταν ξεκάθαρη να μην πλησιάζουν τα περιπολικά γιατί επίκειτο η παρέμβαση των δημιουργιών. Και κάποιοι παρέβησαν την εντολή. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα αντιμετωπίστηκαν στην πορεία και λύθηκαν. Θα μπορούσε να σκοτωθεί πολίτης έτσι που πυροβολούσε στον αέρα. Γιατί δίπλα ήταν αυτοκίνητα. Αυτό είδαμε στις εικόνες μας, κύριε Υπουργέ. Σας τα εξήγησα όλα, κυρία Κοράη. Τα υπόλοιπα από τη στιγμή που δεν συνέβησαν, γιατί να το συζητήσουμε. Που... Ακραίο θα μπορούσα να πω. Εντάξει, τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είμαστε το 2023. Εντάξει. Υπάρχουν άλλοι τρόποι διαχείρισης τέτοιων επεισοδίων. Μιλώντας στο Open, συνδικαλιστές αστυνομικοί έκαναν λόγο για συντονισμένη επίθεση 35 ατόμων προς το περιπολικό με πέτρες και αντικείμενα. Εγώ θα έριχνα στον αέρα. Αν με είχαν εγκλωβίσει και δεν μπορούσα με άλλο τρόπο. Θα έριχνα σε ασφαλή τόπο. Οι εικόνες με τον αστυνομικό να πυροβολεί στον αέρα προκάλεσε οξία πολιτική αντιπαράθεση. Αστυνομία η οποία σκορπάει τριαντάφυλλα, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Καλό είναι οι όποιες υπερβολές ή τα όποια ενδεχομένως επικρισιακά λάθη να μην αποτελέσουν άλοθη για να έχουμε μια αστυνομία η οποία θα είναι με σταυρωμένα χέρια. Εικόνες με οικογένειες και καροτσάκια που ανεβαίνουν για να πάνε στο πεδίο του Άριος. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν έπρεπε να γίνουν οι πυροβολισμοί στον αέρα. Η αστυνομία έχει εκπαίδευση και για τα δύσκολα. Και η αστυνομία πρέπει να έχει εκπαίδευση και για τα δύσκολα.